Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απολύες μας. Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου του 1931 και στη διάρκεια της ζωής της μέχρι τα 89 της χρόνια κατάφερε να δει στα μάτια χιλιάδων συνομιλητών της το θαυμασμό για το ποιητικό της έργο. Η Κική Δημουλά, που έγραψε για την απουσία, τη φθορά, την απώλεια, τη μοναξιά αλλά και το χρόνο, μηδένισε χθες το απόγευμα το κοντέρ και έφυγε για το μακρύ ταξίδι με τον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών να την αποχαιρετά με δικά της ποίηματα, κομμάτια της ζωής της που θα μείνουν ανεξίτηλα στο χρόνο. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει η αφθασία. Από την ώρα που εγώ θα φύγω από αυτή τη γη. Το πατρικό της όνομα ήταν Βασιλική Ράδου και γεννήθηκε στην Αθήνα. Παντρεύτηκε σε ηλικία 21 ετών τον ποιητή και πολιτικό μηχανικό Άθο Δημουλά και απέκτησε δύο παιδιά. Εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το 1973. Υπήρξε πρόεδρος του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράνη υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας ήταν μέλος. Οι ακαδημαϊκοί ξέρουν το αδιέξοδο. Η ακαδημαϊκή έκαστος φροντίζει τον τομέα του, τα γράμματά του, προσέχει την επιστήμη του. Δηλαδή, αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να προσέχει αυτό που είναι, αυτό που διαθέτει. Κοιτάξτε, όλοι μαζί είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τον κόσμο. Ένας δεν μπορεί. Η Κική Δημουλά με τη γλωσσική της τόλμη συχνά οδηγούσε τον αναγνώστη σε μια ιδιαίτερη ευρηματική λεξιπλασία που μέσα σε αυτή εκείνος που αράδα-αράδα παρακολουθούσε τον ιρμό της έβρισκε την απόλυτη γαλήνη των λέξεων, το μεγαλείο μιας μορφής ποίησης στην οποία οι λέξεις αποκτούσαν άλλο νόημα. Δεν πιστεύω ότι γίναμε όλοι ίδιοι, έστω και αν βλέπουμε αυτό το φαινόμενο και στην τηλεόραση. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, να χτυπάμε όλοι μαζί τα χέρια μας την ώρα που είναι ένα τραγούδι και να κουνιόμαστε. Αυτό είναι μια ομαδοποίηση πραγματικά, η οποία είναι απογοητευτική, εντάξει. Δεν είναι ανάγκη να έρχεται κανείς ομαδικά στο τσακίρ κέφι, εκτός αν έτσι έρχεται το κέφι, μέσα από την ομαδικότητα. Το 2001 η Κική Δημουλά τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από το 2002 ήταν τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2014 τιμήθηκε με το Μεγαλό Σταυρό του Τάγματος του Φίνικα. Ενώ το 2017 αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτορ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας αποσπάσει δεκάδες βραβεία.